Ο εισηγητής μας ο Γιώργος Λαμπρούλης, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματός μας ο Δημήτρης Κουτσούμπας και οι ομιλητές μας αναφέρθηκαν αναλυτικά κάνοντας φύλο και φτερό το νομοσχέδιό σας. Και δεν ακούσαμε και απαντήσεις και είναι πολύ φυσιολογικό. Τι έρχεται να κάνει αυτό το νομοσχέδιο? Προσπαθεί να ξεμπερδέψει με το ρόλο του κράτους στην ψυχική υγεία και, σε επεξάρτηση. Το κλείσιμο των τελευταίων δημόσιων ψυχιατρικών νοσοκομείων. 2 εκ των 3. Και αφήστε το μετασχηματισμός. Μου θυμίζει τους ανασχηματισμούς της κυβέρνησης, οι οποίοι κινούνται στην αντιλαϊκή κατεύθυνση και αλλάζουν τα πρόσωπα που θα την εφαρμόσουν. Η μεταφορά της ψυχικής υγείας από το ΕΣΥΣ, το ΙΠΕ, και η παραπέρα ενίσχυση των ΜΚΟ και ιδιωτών ΜΚΟ. Κανονικά το ΜΗ πρέπει να το βγάλουμε και να πάει ΚΙΟ. Γιατί όλες σχεδόν, πέρα από κάποιους ανθρώπους που έχουν μεράκι, χρηματοδοτούνται από το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι μη κυβερνητικές οργάνωσες είναι αυτές? Το λέω παρεπιπτόντως. Μαρτυρούν ότι, τι δείχνουν αυτά, ότι το επιτελικό κράτος για τον εαυτό του κρατάει μόνο τον έλεγχο του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και αυτό για να εξασφαλίζει ένα μίνιμουμ υπηρεσιών, τόσο όσο οι εργαζόμενοι να μπορούν να αναπαράγουν τη δύναμή τους και στο σημείο που δεν θα εμποδίζεται η παραγωγικότητά τους. Κλασική συνταγή στον καπιταλισμό. Και φυσικά αυτό το μίνιμουμ δεν παρέχεται από το ίδιο το κράτος, αλλά από ένα κράμα δημόσιο τομέα, ΜΚΟ και ιδιωτών, στις πλάτες της οικογένειας, των ανθρώπων που υποφέρουν και φυσικά με αύξηση των πληρωμών όσων χρειάζονται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συμβαίνει στις παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες, που οι γονείς, αφού παραπλανηθούν για να βγάλουν άκρη, τελικά βάζουν κάθε μήνα βαθιά το χέρι στην τσέπη τους να στηρίξουν τα παιδιά τους και ακόμα και σε απλές δυσκολίες. Παραδείγματος χάρη, δυσκολίες μάθησης. Είναι σημερινά αυτά της Νέας Δημοκρατίας? Φυσικά η Νέα Δημοκρατία τα απογειώνει και δεν κρύβεται για αυτή την πολιτική. Όμως εμείς λέμε και το αποδεικνύουμε με στοιχεία ότι όλες οι κυβερνήσεις τα προετοιμάσαν όλα αυτά και τα ενισχύουν με τη σειρά τους. Κανείς μας δεν πέφτει από τα σύννεφα, λοιπόν, με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Έχετε βγει στο ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει κανένας, αλλά δεν πειράζει. Έχουν βγει στα κεραμίδια το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και όσοι κυβέρνησαν, σκίζουν τα ρούχα τους για τη μείωση των δαπανών, για το ενίσχυση των ιδιωτών κλπ. Κλπ. Και εμείς ρωτάμε πολύ απλά. Τα μνημόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τη λέτε τώρα ότι τα κάνει όλα καλά και εδώ είναι φταίει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Φυσικά φταίει και η Νέα Δημοκρατία. Τα μνημόνια τα οποία είχαν σε όλους τους τομείς, αλλά ιδιαίτερα σε αυτούς, καθοριστική συμβολή εντός εισαγωγικών στην υποβάθμιση συνολικά της ψυχικής υγείας όπως και της υγείας, ποιος τα ψήφισε? Εσείς, κύριοι του ΠΑΣΟΚ που δεν είστε εδώ και σας προκαλώ να απαντήσετε. Εσείς του ΣΥΡΙΖΑ που πάλι δεν είστε εδώ. Δεν ξέρω τι έχουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες και έχουν εγκαταλείψει. Δεν έχει σημασία βέβαια. Εσείς της Νέας Δημοκρατίας δεν είστε αυτοί που ψηφίσατε τη γραμμή των μνημονίων, τους αυστηρούς όρους για μείωση των κοινωνικών δαπανών? Ναι ή όχι? Εσείς δεν ψηφίσατε το 5-1? Ένας φεύγει. 5 φεύγουν, ένας προσλαμβάνεται. Και μιλάτε σήμερα για έλλειψη προσωπικού? Εσείς δεν τα ψηφίσατε όλοι μαζί, πρώτο, δεύτερο και τρίτο μνημόνιο? Τι έκανε, που το έκανε και παλιότερα, αλλά βγήκε ευκαιρία και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το κεφάλαιο συνολικά να κάνει με τα μνημόνια? Πρώτον, να μειώσει τις κοινωνικές δαπάνες ώστε να μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα για να χρηματοδοτεί τον ιδιωτικό τομέα. Δεύτερον, να ανοίξει το δρόμο για επενδύσεις. Πήραμε σημείωμα κατά τη διάρκεια της κρίσης που έστερναν τότε από κάποια μεγάλη τράπεζα η οποία συνιστούσε στους επενδυτές να κάνουν επενδύσεις στον τομέα της υγείας που θα είναι και προσοδοφόρες. Και γιγαντώθηκε εντελώς τυχαία ο ιδιωτικός τομέας και σήμερα κατηγορείται ποιον? Τον εαυτό σας τον κατηγορείτε για αυτά που κάνετε τόσα χρόνια? Φυσικά όχι, γιατί κινείστε ακριβώς στην ίδια στρατηγική.
Είμαστε υπερβολικοί. Μάλιστα. Τα είπε η Βιβί. Δάγκα θα τα επαναλάβω με την άδειά της. Πασόκ. Μαχητής του δημόσιου συστήματος υγείας. 1999. Νόμος. Τι λέει ακριβώς. Ακούστε. Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα θα βοηθούν, θα συντονίζουν και θα ρυθμίζουν τις υπάρχουσες υπηρεσίες και δεν θα πρέπει να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες που μπορεί να αναπαράγουν και να ανταγωνίζονται τα προγράμματα που ήδη υπάρχουν εκτός δημόσιου τομέα. Το ξέρετε αυτό, κύριε Μαντζού? Το έχετε διαβάσει? Σιμίτης, πρωθυπουργός. Τι ακριβώς λέει εδώ? Απαγορεύεται το δημόσιο να επεκταθεί, γιατί πρέπει οι ιδιώτες να επεκταθούν και να βάλουν λεφτά. Τα αποτελέσματα, για να τα πούμε και για τους υπόλοιπους. Το 7, τα επαναλαμβάνω. Κλίνες του ιδιωτικού τομέα αποτελούσαν το 27,3. Το 15, 33,1. Το 18, ΣΥΡΙΖΑ, οι κλίνες στα δημόσια θεραπευτήρια 1.356 έναντι 5.706 στα ιδιωτικά. Και σήμερα 900 στο δημόσιο και κοντά στις 5.000 στον ιδιωτικό τομέα, κύριε Μπαρζόπουλε, που κόπτεστε και λέτε όλα θα είναι καλά και όλα θα είναι δωρεάν. Να τα δωρεάν. Ποια είναι? Εκτός αν στα ιδιωτικά δεν πληρώνουν. Δεν πληρώνει κανένας. Επομένως, ο δρόμος δεν άνοιξε τώρα, αλλά είναι η ίδια στρατηγική που ακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, όπως είπα πριν, που την επηρέτησαν όλα τα κόμματα και σήμερα παριστάνουν τους αθώους. Ούτε αυτοκριτική δεν κάνουν. Η κυβέρνηση, όπως είπα, τα απογειώνει. Φωνάζεται για τη μείωση των δαπανών. Μάλιστα, 2004. Μείωση 40% των κρατικών κονδυλίων για προγράμματα πρόληψης και απεξάρτησης. Είναι έτσι? Πέστε μας, γιατί δεν μειώσατε? Ήταν πολλά? Και κόπτεστε μετά για τους ανθρώπους, για τη ζωή τους, που έλεγε πριν ο κ. Καπάτος και άλλοι. 40% μείωση. Μετά αρχίσανε, 2005 βάζετε μέσα ΜΚΟ και ιδιωτικούς φορείς. Στη συνέχεια ένα μπαράζ συνολικά. Το 2013 λοιπόν, με νόμο που ψήφισε ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, στρατηγική συνεταίρη, ανοίγει η πόρτα για την ιδιωτικοποίηση στη γενικευμένη πρόληψης και θεραπείες. 2017, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, μείωση των προϋπολογισμών του ΚΕΘΕΑ κατά 50% και του ΟΚΑΝΑ κατά 30%. Και βγαίνετε υποκριτές όλοι σήμερα και φωνάζετε. Τι φωνάζετε? Εσείς δεν τα κάνετε όλα αυτά? Και η Νέα Δημοκρατία βέβαια πατώντας σε όλα αυτά, ο ένας κόβει και ο άλλος γράφει. Αυτή είναι η λογική. Και μας παριστάνετε υπερασπιστές και λοιπά, εφαρμόζοντας μια απάνθρωπη κυριολεκτικά πολιτική. Δεν θέλω να πω άλλα στοιχεία. Αν τα αμφισβητείτε, ψάξτε και να τα μάθετε. Και χρησιμοποιήστε τα και μην βγάζετε κορώνες για να κοροϊδεύετε τον κόσμο και να παριστάνετε ότι κάνετε αντιπολίτευση, γιατί και σήμερα αυτό που κάνετε και είναι, θα έλεγα, πολιτικά ανήθικο, είναι να βγάζετε λάδι την Ευρωπαϊκή Ένωση και να λέτε μόνο Μητσοτάκη. Φυσικά φταίει η κυβέρνηση, δεν το συζητάμε. Αλλά ωστόσο, από εκεί δεν είναι όλα? Να μας λέτε για τις ευρωπαϊκές χώρες ότι τα έχουν όλα καλά και γίνεται χαμός κυρίου. Να λέτε ζήτω η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κατέρευσαν όλα τα συστήματα υγείας κατά τη διάρκεια του COVID, τα οποία προπαγανδίζετε. Αυτά κάνετε και σήμερα. Είστε όλοι συνυπεύθυνοι. Το ΚΚΕ τα έλεγε από τότε. Αν θέλετε, διαβάστε και τα πρακτικά της Βουλής και άλλο. Εμείς είμαστε, όχι βαθιά αναστατωμένοι, για το μέλλον των δημόσιων δομών, για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για όλα αυτά, σε μια περίοδο που οι ψυχικοί νόσοι αυξάνονται, και δεν αυξάνονται επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, επειδή διολυσταίνουμε βιολογικά. Αυξάνονται από τα αδιέξοδα, τα φρικτά, τα απάνθρωπα, τα εγκληματικά, τα βάρβαρα που δημιουργεί το σύστημά σας. Από πού να ξεκινήσουμε? Από πού? Από το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο. Εκεί είναι οι αιτίες. Είναι μορφωτικό επίπεδο, ανεργία, εργασιακή ανασφάλεια, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον. Και ολοκληρώσει με αυτό, ναι. Και πολλά άλλα. Επομένως,
Εμείς θέλουμε να είμαστε καθαροί. Παλεύουμε καθημερινά και το γνωρίζουν και αυτοί που μας παρακολουθούν και όσοι μας ακούν. Παλεύουμε σε μια αντίθετη κατεύθυνση, γιατί εμείς είμαστε με τον άνθρωπο. Ο καπιταλισμός είναι με το κέρδος. Δεν λογαριάζει τίποτα. Δολοφόνησε 16.000 παιδιά και δεν βγάζεται άχνα. Στην Παλαιστίνη εννοώ. Πόσους δολοφονεί κάθε μέρα. Πόσοι εργάτες σκοτώνονται. Δολοφονούνται κυριολεκτικά. Μέρα παραμέρα από ένας. Γιατί υπερτερεί το κέρδος. Και σ' όσους λένε, γι' αυτό λέμε ότι αν δεν ανατραπεί αυτό το σύστημα, να κυριαρχήσει το σύστημα που έχει στο κέντρο τον άνθρωπο, σοσιαλισμός δηλαδή, και όχι το κέρδος των λίγων καπιταλιστών, θα υπάρχουν συνεχώς τα προβλήματα και μπορούμε με σκληρούς αγώνες ίσως να περιορίσουμε ορισμένα πράγματα. Ευχαριστούμε κύριε Παφίλη. Όχι, τέλειωσα. Όσοι λοιπόν, γιατί τέλος πάντων καμιά φορά, τόσα χρόνια έχω εδώ μέσα, μας λέτε δεν έχουμε προτάσεις. Εμείς δεν έχουμε προτάσεις, σας κατέθεσε η Βίβη Δάγκα. Τις είδατε. Έλα τότε και απαντήστε. Γιατί δεν γίνονται αυτές. Γιατί κοστίζουν, ε. Κοστίζουν. 57 φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές. Πρώτη η Ελλάδα σε εμπορικό στόλο στον κύριε κόσμο. Κύριε Παφίλη, ακουστήκατε με άνεση, παρακαλώ. Κλείνω. Να πω και το τελευταίο που λέω. Επομένως, αφήστε, δεν υπάρχουν λεφτά. Ή κοστίζουν. Λεφτά υπάρχουν αμύθιτα που δίνεται στους επιχειρηματικούς ομίλους. Τι διαμαρτύρεστε, έχετε πρόβλημα, σας έτσουξε. Δημιουργείται κακό προηγούμενο, κύριε Παφίλη, παρακαλώ. Μάλιστα. Πρέπει μία η ώρα να κάνουμε την ονομαστική. Εμείς λοιπόν και σε αυτούς που ξεγελάστηκαν στο παρελθόν από διάφορους που πίστεψαν ότι μπορεί να κάνουν ανθρώπινο αυτό το σύστημα, λέμε ότι θα αγωνιστούμε, γιατί πρώτα απ' όλα χρέος μας είναι η ζωή και όχι το πάμε όπου βγει. Και το πάμε όπου βγει σημαίνει και μεταφράζεται χρήμα στους λίγους, αίμα στους πολλούς.